καρδιά μου χτυπά και φοβάμαι, ναι φοβάμαι. Ποιος σου στρώνει που κοιμάσαι, πως χωράς τη χαμένη άνοιξη που κουβαλάς? Από κάτω από το γεράνι δεν το βρήκες το κλειδί και οι παλιόφιλοι παλεύουν με τη σκύρκη στο ραβδί. Πουλάει καρδιά όσο κράτης δηλητήρια κι σαν τάρκα ακουστικά. Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του, απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει μέρα. Λένε πως είσαι ακόμα με το κοστούλα, το πελί και το τζαφέλα. Τα ακούς ακόμα, συζητάει το κόμμα. Γι' αυτό σου λέω ανεβαστά λόγο και έλα. Κάπου στη Ρούμελη λένε πως είσαι ακόμα με το κοστούλα, το πελί και το τζαφέλα. Τα ακούς ακόμα, συζητάει το κόμμα. Γι' αυτό σου λέω ανεβαστά λόγο και έλα. Κι ύστερα κοίταξα ξανά το φανοστάτη, εκείνο στη φωτογραφία της ντροπής. Κι είπα αντίο καπετάνι επαναστάτη, καλές εφόδους στην κοιλάδα της σιωπής. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Δύο λόγια πριν αρχίσει η συναυλία για το γιατί αυτής της συναυλίας που διοργανώνει η Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνα. Μέσα στην κρίση, την επωνομαζόμενη κρίση, μέσα σε μια Ελλάδα που κυβερνιέται από τα μνημόνια και μέσα σε μια Ευρώπη που καταραίει, εμείς, οι ΔΙΟΜΕ, η Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας και άλλα συνεργατικά εγχειρήματα της Ελλάδας και εργαζόμενοι από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Βοσνία, την Κροατία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, εργαζόμενοι σε συνεργατικές και αναπτυμμένες επιχειρήσεις, συναντιόμαστε στις 28, 29 και 30 Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για τη δυνατότητα μιας άλλης οργάνωσης εργασίας που στόχο έχει την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία των ανθρώπων και όχι τον πλουτισμό των λίγων. Μας εμπνέουν οι αγώνες του 2001 στην Αργεντινή. Μας εμπνέει η πραγματικότητα της αυτοδιαχείρισης των 356 κατηλημένων επιχειρήσεων στην Αργεντινή του σήμερα. Μας εμπνέει ο καθημερινός αγώνας των Ζαπατίστας για αυτονομία. Οι μεγάλοι και μικροί άγνωστοι αγώνες των ηθαγενών λαών ενάντια στην οικονομία του κέρδους που λαιλατεί τις ζωές τους και τις ζωές μας. Μας εμπνέουν πάνω απ' όλα οι αντιστάσεις κάθε γυναίκας και κάθε άντρα σε αυτόν τον πλανήτη που παλεύει για την επιβίωση, επινοώντας δρόμους ζωής ενάντια στην εκμετάλλευση και την υποταγή, ενάντια σε ένα σύστημα παράλογο, αδιφάγο και διαστραμμένο. Συναντιόμαστε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του Οκτώβρη, στο κατηλημένο εργοστάσιο της ΔΙΟΜΕ, για να ψάξουμε συλλογικές απαντήσεις στα τόσα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί από τη μικρή μας εμπειρία στην αυτοδιαχείριση. Για να ψάξουμε συλλογικούς δρόμους για την οικοδόμηση μιας διαφορετικής οικονομίας, εναλλακτικής στην οικονομία του καπιταλισμού, της οικονομίας των εργαζομένων. Για να μιλήσουμε για το παρόν που χτίζουμε μέσα από την αυτοδιαχείριση στην εργασία και για το μέλλον που ονειρευόμαστε. Ένα μέλλον χωρίς εκμετάλλευση. Γι' αυτό και αυτή η συναυλία σήμερα. Για να στηρίξουμε οικονομικά τη διοργάνωση της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι μια διοργάνωση από τα κάτω, χωρίς χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις από θεσμούς, Ινστιτούτα και projects κάποιων που από πάνω συζητάνε για μας και για το καλό μας σαν έξοδα. Η παρουσία του καθενός και της καθεμιάς από εσάς εδώ είναι μια στήριξη πολύτιμη.
Σας ευχαριστούμε και εσάς και κάθε έναν από τους μουσικούς που δίνουν το παρόν σε αυτή τη συναυλία οικονομική στήριξη της συνάντησης. Το Στάση Δρογώση, τη Δανάη Παναγιωτοπούλου, τον Θάνο Σκανδάμη, τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους Last Waste. Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε με τον Στάση Δρογώση. Αυτό λέγεται το κόκκινο τετράδιο και είναι γραμμένο για τα παιδάκια που δυστυχώς δεν καταφέραν να περάσουν τις θάλασσες και να φύγουν από τον πόλεμό τους και να έρθουν στη δική μας πολιτισμένη κοινωνία. Βρήκα ένα κόκκινο τετράδιο μέσα στη σκόνη σχεδόν άδειο σε μια γωνιά μια ζουγραφιά. Έδειχνε ένα παλιό ναυάγιο. Δεν είχε κάτι το μακάβριο. Μια ζωγραφιά και δυο παιδιά να παίζουν μέσα στα συντρίμια. Τους πειρατές, φλουριά και ασήμια, φαντάστηκα κι ήρθε η νυχτιά. Δες τα ουδούνα αγκαλιασμένα, δε θα'ν ποτέ πια λυπημένα στην ξεστεριά. Μικρά παιδιά κρύβουν στην άμμο ένα τετράδιο κόκκινο ποτάν σχεδόν άδειο σε μια γωνιά μια ζωγραφιά. Είχε κάτι το μακάβριο, χρυσιά μουδιά και δυο παιδιά. Ευχαριστήσουμε το Στάθη το Δρογώση. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου που παραχώρησε αυτό το πολύ όμορφο χώρο σήμερα για να κάνουμε τη συναυλία προφανώς δωρεάν. Όλοι οι καλλιτέχνες και ο Στάθης και η Δανάη και ο Θέμος και ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Social Waste παίζουν αφιλοκερδό σήμερα για αυτό το σκοπό. Η συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 28-29-30 Οκτώβρη γίνεται από κατελημμένες επιχειρήσεις και συνεργατικά εγχειρήματα. Ο τρόπος που έχουμε επιλέξει να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη συνάντηση είναι και ο τρόπος που δουλεύουμε, δηλαδή μέσω της αυτοοργάνωσης. Δεν έχουμε χορηγούς για να βγάλουμε τα χρήματα που χρειάζονται. Οπότε έχουμε βρει κάποιους τρόπους που ελπίζουμε να δουλέψουν για να χρηματοδοτηθεί. Ένας από αυτούς είναι η σημερινή συναυλία, στην οποία επιλέξαμε να μην βάλουμε κάποιο εισιτήριο, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν τα κουτιά και στην είσοδο και στο μπαρ που μπορείτε να συνεισφέρετε ό,τι θέλετε. Επίσης, ένας άλλος τρόπος είναι μια λαχιοφόρος αγορά. Διατίθεται λαχνή των 2 ευρώ. Και στη συνάντηση Θεσσαλονίκης, 30 Οκτώβρη, θα γίνει μια κλήρωση όπου υπάρχουν διάφορα δώρα
Είναι λίγο παλιωμοδίτικο, αλλά έχει πλάκα, γιατί δείχνει τουλάχιστον το εύρος των συλλογικοτήτων που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Θα τα αναφέρω έτσι σχετικά γρήγορα τι μπορεί να κερδίσει κανείς, ας πούμε, από τη Λεχιοφόρο. Υπάρχει ένα πενταήμερο ταξίδι στη Ρώμη, με διαμονή σε σπίτια συντρόφων από τις κατελημμένες επιχειρήσεις Οφισίνα Zero και Rima Flow. Ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Ρέθυμνο, με διαμονή και ξενάγηση, με γεύμα στα συνεργατικά της πόλης του Συντροφή και στο Τζεπέτο και στο Χαλικούτι. Ένα μπουκάλι από το χώρο τέχνης Hardcore, βιβλία από το συνεργατικό εκδοτικό οίκο Ακυβέρνητες Πολιτείες Θεσσαλονίκη, 10 πακέτα προϊόντων από τη Βιομέ, φαγητό ποτό για 4 άτομα στο συνεργατικό καφενείο Γιουκάλι, 3 βιβλία από τις συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ, 3 πακέτα βιβλίων από τις συνεργατικές εκδόσεις των Συναδέλφων, ένα καλάθι με προϊόντα από το συνεργατικό παντοπολείο Εκλεκτίκ, ένα γεύμα από την κολεκτίβα εργασίας Beaver στην Αθήνα, ένα καλάθι προϊόντων από το συνεργατικό παντοπολείο Λακαντόνα στην Αθήνα, 4 κοκτέιλ στον Ντόμινο στη Θεσσαλονίκη, γεύμα για 2 άτομα στο Μέτρη και Μαργαρίτα στη Θεσσαλονίκη, γεύμα και ποτά για 4 άτομα στο Παγκάκι στην Αθήνα, φαγητό για 20 ευρώ στο Περιβολάκι, 20 ευρώ στη Στάση, ένα καλάθι προϊόντα από το Συνάλης και ένα καλάθι με προϊόντα από το Συνεταιρισμό Μελανθό. Τα διάβαζα κυρίως για να δείξουμε ότι υπάρχουν πολλές συνεργατικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δεν λειτουργούν. Και για αυτόν τον λόγο κάνουμε και αυτή τη συνάντηση για τη δικτύωση και την αλληλοστήριξη μεταξύ τους. Δεν θα πω άλλα και καλωσορίζουμε την Τανάη Παναγιωτοπούλου. Ζω σε μια πόλη που τη λούζει ένα χαρδόφος. Μέχρι το τέλος θα μείνει το σημάδι που αφήνει. Είναι ο νόμος της, σαν την αναγκή τυφλός. Κι όποιος σου λέει σ' αγαπώ, φέρνει Θεό να σε εγκρίνει. Θες να μου μάθεις πώς μετριέται μια σωστή αμοιβή. Σε κάθε βήμα μου λες, να μας λιώσει ο χρόνος. Ζω σε μια πόλη που ολοπέφτει σου καιρού τη ρογμή. Απ' το χημείο σαν εξάρχεια λύτε και βρίδες στον τόπο, γιατί μοιάζει η ζωή μου με ψέμα. Μολυσμένο κουνούπι του Νείλου, τρύπησε με και πιες μου το αίμα. Να αρρωστήσω να πέσω στον τόπο, γιατί μοιάζει η ζωή μου με ψέμα. Άντε, άντε, ράιζα, κι όπως θα έχω ανασκέλα πέσει και θα κλείνει η αυλαία τη ζωή μου, μολυσμένο κουνούπι του Νείλου. Πέταγμα σου θα μένει στα αυτή μου κι όπως θα έχω ανασκέλα πέσει και θα κλείνει η αυλαία της ζωής μου.
μολυσμένο κουνούπι του Νείλου. Το πέταγμά σου θα μένει στα αυτή μου. Βζιν, βζιν, βζινά μου λέει που τορνηθεί. Βζιν, βζιν, βζιν τη ζωή μας η κρέμα. Είναι βζιν, βζιν πως δεν έχει αλήθεια. Κρυμμένη βζιν, βζιν πίσω από το ψέμα. Βζιν, βζιν, βζινά μου λέει που τορνηθεί. Βζιν, βζιν, βζιν τη ζωή μας η κρέμα. Είναι βζιν, βζιν πως δεν έχει αλήθεια. Κρυμμένη βζιν, βζιν, βζιν πίσω από το ψέμα. Πάμε στη ζώνη του Φωνιά, εγώ σταματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και εμένα μέσα στην καταιγίδα. Θα γίνω αγκάθι στο λαιμό σου, σκόνη με στο μάτι. Μέσα στα αυτή σου ψήφυρος και σύγκριος στην πλάτη. Στη σιγουριά σου αγγίδα. Πάντα θα ξημερώνει. Βέγγαρο λεπτήγι δίχως πόνο. Δύναμη δίχως όνειρο, ταξίδι δίχως δρόμο. Οργή χωρίς καθρέφτη. Θα γίνω μέρα που θα έρθει κι άνοιξεις το λουλούδι. Μες στο κρεμό σου αντίλαλος και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει. Τι θα να μεσό του. Ένα φωσάκι αγέννητο μες στην καρδιά του σκότου. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει.
ξένο. Ήμουνα λέει στο παλιό το κοντοσύρου. Κάπου στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Τι άραγε να γύρευα, πες μου κι εσύ. Στο παλιό πήρε η Ελλάδα του Περού. Εκείνη η σημερινή πολιτεία. Να μείνε στην παπάτσο του παλιού καιρού. Να σκεφτεί κι αμήνει την τεσίχωνα να σύγχρονα. Και πιάνω από του σερορίκο τη σκιά. Παίζοντα κίνο το περπίδι με τι χάρε. Σε τόμου απασίμη κι άφουνα κελιά. Έκαν για το πουλό που έτρωγε του άντρε. Γιατί στα σπλάχνα του ψηφίζαν τον διάβολο. Εμεί εδώ ηθαγενεί στο μεμετήριο. Για το παράδεισο των Ισπανών τον άβολο. Καλύτερα στην κόλαση και στο βιχείο. Κορκισταδόρες, φεουδάρχες και αρχίστες. Στις εκκλησίες ιερείς πιστοί πηγαίνες. Ασύμοι πόρνες, οικοδόμενες αρρυμίστες. Στις λέγχες παίζαν τη ζωή τους καρτοπέτσες. Στο σύγχρονο, το ποτοσί της φόνιας μα και της δυσχέριας. Μου τσάζω εδώ για να η πλάτα μου φωνάζανε. Στου φανατά τα ορυχεία και της δυσχέριας. Στην άλλοτε μεγάλη πόλη ξεδοριάσανε. Οι δόξες και τα πλούτη του χέσεις οι πλήνοι. Και μόνο κάτι κρίνος τώρα πια θα νομάζανε. Τους πίνακες του Μέτσο Πέρες ολί. Και την πλωτιόπτες τώρα πια την κομπανίσανε. Ακόμα στα ορυχεία πεθαίνουνε νωρίς. Οι πόρνες και οι αρχιερείς αποδημήσανε. Και ούτε κούπα συνεχίστια δεν θα βρεις. Μα όλη αυτή η ιστορία σαν να μου θύμισε κατά τη μοίρα το σημείο και του χρυσού. Και του καθεμικού η καμπάνα όταν έπισε έμοιαζε με τις εκκλησιάς της Ιερουσού. Παράξενο παιχνίδι μου παίξε το όνειρο. Στορκίζομαι δεν ξαναπίνω Κυριακή με κάποιο τρόπο μαγικό μα και παγόνιρο. Κοιμήθηκα στο Ποτοσί και ξύπνησα καρκινική βραχυλική. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ξανά ακόμη μια φορά τους καλλιτέχνες που στήριξαν την βραδιά αυτή, την κολεκτίβα ΙΚΟΥ 440. Όλες εσάς βοηθάτε να πραγματοποιηθεί η δεύτερη ευρωμεσογειακή συνάντηση κατελημένων εργοστασίων και κολεκτίβων εργασίας 28, 29 και 30 Οκτωβρίου στη Διομέ. Για τον ίδιο σκοπό υπάρχουν λαχνοί των 2 ευρώ δίπλα στο μπαρ. Συνεχίζουμε και να γιορτάσουμε όλες μαζί τα 10 χρόνια της κατάληψης του Πραβοπούλου. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.